Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Διαφορετικό το σημερινό βίντεο. Δεν ξέρω πώς θα βγει, το έχω στο μυαλό μου λίγο συγκεκριμένο, αλλά θα ήθελα να το κάνω όπως θα το δείτε. Πολύ καλό, προοικονομώ το αποτέλεσμα και ας μην είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο σκάει ως αφορμή για κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όταν λέμε πολλά χρόνια, πρέπει να είναι πάνω από 15 χρόνια. Προ YouTube, προ οτιδήποτε. Έχει να κάνει καθαρά με την πρώτη μου παιχνίδο κονσόλα. Λοιπόν, έχω ξαναπεί ότι οι γονείς μου δεν ήταν ποτέ της άποψης να μας παίρνουν παιχνίδο κονσόλες ή ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Γιατί ξέραν ότι ήμασταν λίγο υπερεπεί ως παιδιά και θα κολούσαμε και δεν θα κάναμε τίποτα άλλο, ούτε να διαβάζουμε ούτε οτιδήποτε. Και είχαν δίκιο σε αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε παίρνοντας δώρα όπως κάλτσες, ζωγραφικές και άλλα τέτοια καταθλιπτικά πραγματάκια, τα οποία δεν αρέσουν σε κανένα παιδί, αλλά πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, γι' αυτό και μεγαλώνοντας, απέκτησα την συνήθεια να φτιάξω όλα αυτά που έχω φτιάξει ως συλλογή, ως παιχνίδο κονσόλες, ως 1000 πράγματα, δουλεύοντας και έχοντας τα δικά μου πλέον χρήματα, οπότε τυπικά έβγαλα τα αποθυμένα των παιδικών μου χρόνων. Στο διατάφτα όμως. Είχα μία παιχνίδι κονσόλα ως παιδί, αλλά κυρίως ως έφηβος και μεγαλύτερος. Και θα σας πω την ιστορία σε αυτή και γιατί σας το λέω. Όλο το βίντεο έχει να κάνει αποκλειστικά με αυτό εδώ. Αυτό το θέμα, δηλαδή με την πρώτη παιχνίδι κονσόλα. Και πώς θα τη δούμε σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Και τι εννοώ. Ήτανε 2001, ο πρώην άντρας της νονάς μου. Εγώ τότε πήγαινα πρώτη ή δεύτερη γυμνασίου, αν θυμάμαι καλά. Είμαι 13 χρονών. Έχω κερδίσει και χρονιά, οπότε ναι. 12 με 13. Νομίζω Δευτέρα Γυμνασίου πρέπει να πήγαινα. Ο τότε άντρας της νονάς μου ήταν στρατιωτικός. Είχε πάει στο Κόσοβο. Και στο Κόσοβο το 1999, 2000, 2001 είχαν τη συνήθεια, όπως και μετέπειτα φαντάζομαι και στις άλλες εκστρατείες που κάνουν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου ή οτιδήποτε, οι στρατιωτικοί να έχουν κάποια παιχνίδια κονσόλα. Ο τότε λοιπόν άντρας της νονάς μου είχε το PlayStation 1, ήταν η hot κονσόλα, είχε μαζί και τη μονιέρα και είχε κανένα 2-3 παιχνίδια. Το 2001 με 2 είχαν παντρευτεί και αποφάσισαν να αλλάξουν σπίτι, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει τότε, και τυπικά ξεσκαρτάριζε το τι είχε και τι δεν είχε. Οπότε η νονά μου σκέφτηκε ότι την τότε παιχνίδια κονσόλα του να μου την έδινε σε μένα. Περιτώ να σας πω, όταν το έμαθα, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Θα σας πω την ιστορία με την πρώτη παιχνιδοκονσόλα που έπιασα ποτέ στα χέρια μου. Και το πρώτο PlayStation είναι μια άλλη ιστορία, λίγο μακρινή. Αλλά τέλος πάντων, είχα εμπειρία με PlayStation γιατί είχαν κάποιοι φίλοι και είχα δοκιμάσει. Πρέπει να σας πω ότι ήταν το ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε. Για μας, στο χωριό τουλάχιστον. Τέλος πάντων, και δεδομένων των συνθήκων ότι δεν είχα κάποια παιχνιδοκονσόλα, μετά από όλο αυτό λοιπόν, είχα ξετρελαθεί. Πήγα, την πήρα και μάλιστα όταν ανακάλυψα ότι είχε και τη μονιέρα. Σκεφτείτε τώρα τη μονιέρα για το PlayStation 1. Λογικά παίζει να τη δούμε και αυτή σήμερα. Εντάξει, είχε το GTA μαζί ως παιχνίδι, θυμάμαι, και ποιο άλλο. Και άλλο ένα-δύο παιχνίδια τα οποία δεν τα θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, στο διατάφτα. Τη συγκεκριμένη κονσόλα τη βάζαμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες, εγώ και ο αδερφός μου δεύτερος, ο Παρασκευάς. Ο μικρός, ο αδερφός μας, ο Παναγιώτης, ήταν τότε 2 χρονών, είχε γεννηθεί το 99. Τέλος πάντων και παίζαμε. Σε κάποια φάση, νομίζω είχε και τα Tomb Raider, είχα αγοράσει τα Tomb Raider. Σε κάποια φάση που λέτε, είχα κάνει μια ανταλλαγή με έναν ξάδερφό μου και του είχα δώσει κάποια παιχνίδια και μου είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, το Formula 1, το Metal Slug και κάποια άλλα. Τυπικά τα παιχνίδια που έπαιζα στο PlayStation προσωπικά ήταν τα Tomb Raider, το Metal Slug, Formula 1, το παιδί σαν και ήταν τα αγαπημένα μου παρεμπιπτόντως, Grand Turismo και ποια άλλα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, πληκτικά δεν θυμάμαι από τόσα χρόνια. Αλλά το Metal Slug είναι το νούμερο ένα. Α, και το Panzer Front. Το Panzer Front το λάτρευα. Τέλος πάντων, ο μικρός άρχισε να μεγαλώνει. Φτάσαμε από το 2002 στο 2003-2004. Ήταν ένα χρόνο πριν να πάω φοιτητής, να φύγω φοιτητής. Το 2005 πέρασα στη σχολή που πέρασα. Και
Ο μικρός είχε ήδη αρχίσει να μεγαλώνει, είχαν αυτά τα κλασικά. Καθόμασταν εγώ και ο Πάρης και παίζαμε και του δίναμε. Είχα αγοράσει κάποια χειριστήρια τότε εξτρά και του έδινα την τιμονιέρα και καλά νόμιζε ότι και αυτός οδηγάει μαζί μας. Οπότε ήμασταν τρία αδέρφια στη σειρά. Εγώ, ο Πάρης και ο Παναγιώτης. Εγώ και ο Πάρης παίζαμε και ο Παναγιώτης. Το μεταξύ είμαι σίγουρος ότι στα σχόλια θα μπει από κάτω να απαντήσει τη δική του εμπειρία και να πει το τα δικά του ψυχολογικά που παίκτησε με εμάς ως αδέρφια. Τέλος πάντων και ο Παναγιώτης που λέτε. Είχε την τιμονιέρα. Και παρεμπιπτόντως, αν και δεν είχα χειριστεί πολύ αυτή την τιμονιέρα, ο Παναγιώτης, νομίζοντας ότι παίζει μας την κατέστρεψε και στρίβει μόνο από τα αριστερά, αν θυμάμαι καλά, ή μόνο από τα δεξιά. Μόνο από την ίδια. Τέλος πάντων, είναι ένα από τα πράγματα που, οκ, χαλάει το, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, φεύγω εγώ φοιτητής το 2005, μιλάμε τώρα πριν από 15 χρόνια περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είχε μεγαλώσει ήδη, ήταν 6-7 χρονών. 6 χρονών ήταν και ήθελε να πηγαίνει από όσο ξέρω να παίζει συνέχεια με το PlayStation, να το παίρνει, να το συνδέει, οτιδήποτε. Πρέπει να μιλάμε, άλλοι είχαν το PlayStation 2 τότε, εμείς ακόμα εκεί, μιας και το μοτίβο μας ήταν αυτό, δεν είχαμε άλλες παιχνίδες κονσόλες. Η μάνα μου είχε αυτή τη συνήθεια που είχαν όλες οι μανάδες, οτιδήποτε, το έκρυβε ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ξεπερνούσαμε κάποιο όριο, το έπαιρνε το αντικείμενο που μας απασχολούσε και το έκρυβε. Και μας έλεγε, θα σας το δώσω το Σαββατοκύριακο ή τάδε τάδε. Έτσι λοιπόν την παιχνιδοκονσόλα, επειδή τη σπάγαμε τα νεύρα και πιο πολύ ο μικρός από όσο θυμάμαι, όχι ότι εμείς πηγαίναμε πίσω, γιατί όλη την ώρα συνδέαμε στη μικρή τηλεόραση μια Philips 14, πρέπει να υπάρχει ακόμη στο σπίτι κάπου αυτή, στην αποθήκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, το έπαιρνε το PlayStation και το έκρυβε. Αλλά εμείς κλασικά ξέραμε και βρίσκαμε τα πάντα. Προσωπικά ποτέ δεν εξαφανίστηκε τίποτα από μένα χωρίς να μπορώ να το βρω. Έτσι λοιπόν το PlayStation, η μάνα μου κάποια στιγμή νευρίασε με το μικρό και το έκρυψε τόσο καλά που φάγαμε όλο το σύμπαν. Και εγώ και τα αδέρφια μου να το βρούμε, αλλά δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Εγώ όταν γυρνούσα από τις διακοπές ως φοιτητής, και έτσι έμεινε αυτό το αποθυμένο μου ότι ποτέ δεν ήξερα πού είναι κρυμμένο αυτό το PlayStation 1. Η μάνα μου ξέχασε που το έχει βάλει, που το έχει καταχωνιάσει. Και πάντα είχα στο μυαλό μου πού στο καλό έχει κρυφτεί. Είχα φάει τον κόσμο όλο. Υποψιαζόμενοι κατά πάσα περί πιθανότητα. Υποψιαζόμουν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν μέσα στην ντουλάπα με τα ρούχα. Είχε μια ντουλάπα με ρούχα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσαν για πολλά χρόνια. Οπότε κάπου εκεί μέσα, αλλά ήταν τόσο μεγάλη στίβα που δεν μπορούσε. Έπρεπε να τα κάνει όλα φίλο και φτερό και δεν ήταν εφικτό αυτό να γίνει κάποια στιγμή. Οπότε είχα πάντα την υποψία ότι κάπου εκεί μέσα πρέπει να είναι καταχωνιασμένο μέσα σε ρούχα. Και έλεγα στον αδερφό μου: πρέπει να το βρούμε, πρέπει να το βρούμε. Τις προάλλες είχα μια συζήτηση και λέγαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια αναδόμηση, να βγάλουμε παλιά ρούχα πεταμένα και αυτά, να τα καθαρίσουμε. Οι ντουλάπες κρατάνε πολλά πράγματα μέσα πολύ καιρό. Και είχα πει στον αδερφό μου: έχει το νου σου, καθώς αν καθαρίσετε, κάνετε λίγο καθάρισμα στις ντουλάπες μετά από τόσα χρόνια. Τώρα μιλάμε ότι έχουμε μείνει στο 2005-2006, όταν είχε η τελευταία φορά που το είδα το PlayStation, και έχουμε 2020. Λοιπόν. Λέω στον αδερφό μου: έχει το νου σου, λοιπόν, αν το δει. Μάζεψε το, μην το πετάξετε κατά λάθος. Και προχθές μου στέλνει ο αδερφός μου μια φωτογραφία. Το μεταξύ είμαστε σε καραντίνα και τώρα για Πάσχα, σκεφτείτε, δεν έχω πάει στο χωριό ακόμη, δεν έχω δει τους δικούς μου. Και σήμερα, μετά από πολλές μέρες, έχω να πάω από το Φεβρουάριο, έχουμε φτάσει Απρίλιο. Πριν από δύο εβδομάδες, δυόμιση περίπου, είχα πάει να τους πάω κάποια πράγματα και κάποια δικά μου ρούχα που ήθελα. Και το Πάσχα και αυτά δεν πήγα στους δικούς μου. Τώρα μιλάμε για μια απόσταση 20 χιλιόμετρων από το σπίτι που μένω. Οπότε σήμερα θα πάω να τους δω, να δω μήπως χρειάζονται κάποια βοήθεια ή οτιδήποτε. Και τέλος πάντων, ο αδερφός μου πλέον μου στείλε φωτογραφία. Δηλαδή, ευκαιρία να το κάνω και αυτό. Ο αδερφός μου στείλε φωτογραφία τις προάλλες με το PlayStation. Ίσα-ίσα sneak peek από πάνω. Δεν μου έχει δείξει τα παιχνίδια, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν. Και έπαθα απλά, λέω, τώρα τι λες, μετά από τόσα χρόνια. Όχι, λέω, ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό βίντεο. Οπότε το σημερινό βίντεο, μετά από τόσο μπύρι-μπύρι, έχει να κάνει καθαρά με το πρώτο μου PlayStation, το μοναδικό PlayStation 1 που είχα. Τώρα νομίζω έχω και δεύτερο, το έχω δείξει από το Λονδίνο, αν και δεν έχω καταφέρει να το συνδέσω, γιατί δεν έχω τα καλώδια όλα. Λοιπόν, το PlayStation το 1, η μοναδική παιχνιδοκονσόλα που είχα ως παιδί, η οποία δεν την είχα χαρεί και πάρα πολύ, γιατί μετά από λίγο εξαφανίστηκε μέσα σε μια ντουλάπα. Και πάμε να το δούμε, να δω αν παίζει κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος. Θυμάμαι πρέπει να έχει κάποιο θέμα, το καπάκι του δεν έκλεινε καλά, δεν ασφάλιζε τα παιχνίδια, οπότε ήθελε πατέντα. Θα το δούμε αν δουλεύει ή όχι. Είμαι περίεργος να δω και να δω και τα παιχνίδια που είχα τότε. Οπότε λέω ευκαιρία να το κάνουμε ένα βίντεο, να σας πω και την ιστορία μου. Η θλιμμένη ιστορία ενός παιδιού που είχε μόνο ένα πλαίσιο, ένα δανεικό τέλος πάντων. Και ναι, είχε πολλά χρόνια να το δει. Τι άλλες βλακίες θα πω ακόμα. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα.
Το έχω πάρει πολύ στο χαβαλέ, γιατί χάρηκα μετά από 15 χρόνια που θα το πιάσω στα χέρια μου. Τέλος πάντων, ξεκινάω τώρα από το σπίτι και πάμε στο χωριό να δω και την κονσόλα, να δω και τους δικούς μου βασικά πιο πολύ και να δούμε και μαζί αν λειτουργεί ή όχι η κονσόλα. Λοιπόν, οπότε θα σας πάρω μαζί μου, ευκαιρία να γυρίσω αυτό το βίντεο. Είναι από τα βίντεο που δεν με έχετε συνηθίσει να κάνω, να λέω τα προσωπικά μου, να λέω την ιστορία μου. Έχω πολλές ωραίες ιστορίες να σας πω. Δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή να κάτσουμε και να σας πω πολλές ωραίες καταθλιπτικές ιστορίες από την εποχή που ήμουν παιδί και έχει να κάνει με το gaming, για να δούμε και να δούμε κάποιοι μάλλον πόσο τυχεροί είναι που έχουν σε μικρές ηλικίες σχεδόν τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πόσα λοιπόν, παλιές εποχές τις ξεκινάω όταν ξεκινούσα και έλεγα 250 λοιπόν. Ξεκινάμε από τη Μύρινα, πάμε στο χωριό μου στην Ατσική και ό,τι βρούμε εκεί. Λοιπόν, πάμε. Palm trees, California sunshine. Had our lemon and lime on. You and me in the car on the beach. When the moon rise, we'd hide out. Safety of summer nights and red eyes. Under houses with lights out. On the beach, 'cause at the time we were fine. Do you remember the way we'd wade up past our waist in the water? Do you remember? Do you? Do you? Do you remember the way the waves would break so we'd stray out farther? Do you remember? Do you? Do you? And we lay down, staring upwards at the sun. Now every revolution around, we get further from that one. Further from California. Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Να το, αυτό είναι το PlayStation. Αυτό έτσι πήγε μέσα. Μέσα στην ντουλάπα, λέει, το βρήκε ο πατέρας μου καθαρίζοντας. Λοιπόν, έχω να το πιάσω πάνω από 14-15 χρόνια. Οπότε πάμε να δούμε πώς είναι μετά από τόσα χρόνια, πραγματικά. Κοκορέτσια παντού. Τι λες τώρα. Εντάξει, θυμάμαι, παίζαμε Tekken και πονούσα τα δάχτυλά μου από αυτά εδώ. Λοιπόν, τα χειριστήρια. Έχει, σίγουρα είχα δύο τα original και πρέπει να είχα αγοράσει κι άλλο ένα, τρία πρέπει να έχει μέσα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα χειριστήρια. Εντάξει, τώρα πάνω στο κρεβάτι του αδερφού μου. Είναι αρκετά σκοτεινά, αλλά έξω έχει αέρα και δεν θα ακούγεται τίποτα. Γενικά είμαι στο πατρικό μου, οπότε μην περιμένετε πολλά πράγματα. Εντάξει. Καλά, το πατρικό, το οποίο ήταν το σπίτι μου πριν από δύο χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα χειριστήρια. Τα έχουμε δει, τα DualShock. Πω. Τα είχα πεθάνει, ειδικά το χείς όλα, ήταν ok. Τι λες τώρα. Πόσα χρόνια πίσω. Το ένα είναι συνδεδεμένο ακόμη. Εντάξει. Και προφανώς και δεν θα είχα ήδη, ναι. Το πώς ήταν συνδεδεμένο. Το μεταξύ ο αδερφός μου δεν με βοηθάει. Λέει δεν θέλει να ασχοληθεί με το PlayStation, οπότε καταλαβαίνετε ότι με ένα χέρι πρέπει να κάνω όλα τα κοκορέτσια. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. Είχαμε αυτό εδώ, το οποίο συνδεόταν πίσω στην τηλεόραση, στο εκεί που μπαίνει κεραία υποτίθεται, για να μπορείς να το συνδέεις και να παίζεις. Δεν είχα το άλλο το καλώδιο, όπως ήταν το PlayStation και το 2 νομίζω, και το 3. Το 3 νομίζω είχε για HDMI, που μπαίνει εδώ πέρα για audiovisual. Οπότε ναι, αυτό εδώ το καλώδιο λείπει. Οπότε έχουμε αυτό εδώ. Εντάξει, ναι. Οπότε αυτό εδώ οδηγεί. Τι λες τώρα. Εν τω μεταξύ αυτό σχετικά είναι δισεύρετο. Έχω βρει τέτοιο καλώδιο δεύτερο.
Το power του, ναι, δεν είναι κάτι, δεν έχει κάτι άλλο. Α, να, και το χειριστήριο το extra. Όπω το είχα λιώσει αυτό. Βέβαια, βλέπετε, χωρίς... Τότε ήταν σε φάση, δεν μας νοιάζει καν. Δηλαδή, δεν είχε πάπειρα παιχνίδια. Δεκά τα fighting και αυτά, μπορούσε να παίξει και με αυτό. Τι λες τώρα. Τώρα νομίζω ότι το έχεις ένα περιοδικό. Σας γελάζω, βλέπετε. Εδώ μπροστά λείπει το τέτοιο του. Επίσης, εδώ πέρα έχει το τέτοιο του πρώην άντρα της νονός μου το όνομα γραμμένο. Το έχει πέντε το τσιπάρι, είναι τσιπαρισμένο αυτό. Και μέσα το μόνο παιχνίδι που μου λέει και ο αδερφός μου είναι το Gran Turismo, προφανώς γραμμένο. Το KXS, το καπαχυσμένο το δικό μου, εγώ το έχω γράψει αυτά. Το, είναι το CD το ένα από όλα, τρεις πίστες είχε μόνο και όλες οι σχολές. Και λείπουν τα υπόλοιπα, δεν ξέρουμε καν που είναι τα υπόλοιπα, λέει ο αδερφός μου, οπότε τυπικά δεν θα δούμε τα παιχνίδια. Σνιφ, σνιφ. Αλλά πάμε να δούμε αν μπορώ να το συνδέσω. Έχουμε μια τηλεόραση. Θυμάστε πως έλεγε την τηλεόραση. Πρέπει να υπάρχει μέσα στην αποθήκη. Για πάμε να δούμε αν συνδέεται. Λοιπόν, δυστυχώς από ό,τι έμαθα τώρα ο κόσμο το πει μέσα, ότι οι CRT, οι δύο που υπήρχαν μέσα στην αποθήκη και θυμόμουν ότι υπάρχουν πριν από ένα μισή μήνα, δύο, ότι τις πετάξανε γιατί έπιαναν χώρο και δεν τις χρειαζόταν πια. Ήταν άχρηστες. Οπότε τυπικά δεν θα δοκιμαστεί. Οπότε εγώ τώρα δεν έχω τρόπο να το δοκιμάσω αυτό. Θα το πάρω μαζί μου, μήπως και καταφέρω να το συνδέσω στο σπίτι και το δούμε. Αν τα καταφέρω, γιατί η τηλεόραση μου είναι λίγο ιδιαίτερη. Είναι Xiaomi Mi TV υποτίθεται, αλλά δεν ξέρω αν λειτουργεί στα ίδια πρότυπα για να μπορέσω να το συνδέσω. Θα το δούμε όμως. Εάν δεν έχει κι άλλο κομμάτι στο τέλος αυτού του κλιπ, τέλειωσε. Οπότε αυτό ήταν. Ελπίζω να υπάρχει κι άλλο ένα κομματάκι που να το δείχνω να λειτουργεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ήταν. Είχα 15-14 χρόνια που σας ξαναείπα να το δω. Εντάξει. Πόσα απογεύματα όταν μας αφήνουν να παίζουμε χαλιώσει πάνω σε αυτήν. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, αυτά από μένα. Και ποιος ξέρει, μπορεί τώρα με καραντίνες και με τα συναφή να κάνουμε και άλλα βίντεο. Θα ήθελα να σας πω πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αν θα κάτσω, αν θα στραφώ, θα βρω τη διάθεση να το κάνω. Αλλά θα ήθελα να πιάσουμε ιστορίες από το παρελθόν. Είναι αρκετά ωραίες. Έχω πράγματα να σας πω. Και νομίζω πράγματα που θα σας αρέσουν και που θα σας αφήσουν και κάτι ίσως σε κάποιους από εσάς. Anyway, αν έρθει δεύτερο κομμάτι, τι δεύτερο, τέσσερα, το πέμπτο, τι είναι, δεν ξέρω. Μετά από αυτό εδώ, πάει να πει ότι το δοκιμάσαμε. Είδα άλλωστε τα μήνυα αδοκίμαστο. Λείπουν τα παιχνίδια από μέσα επίσης. Κάπου ενδεχομένα επίσης και αυτά θα δούμε τώρα. Μήπως καταφέρουμε και ψάξουμε λίγο ακόμα. Αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Αυτό ήταν το quest μου. Η quest. Καλά, δεν έψαξε πολύ γιατί ήξερα ότι υπάρχει εδώ πέρα η έτοιμη και με περιμένει μετά από τόσο καιρό. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μου PlayStation. Εντάξει, ωραία χρόνια. Όσο μας άφηνε να παίζουμε και να το χαρούμε. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εάν δεν ακολουθήσει, θα σας κάνω αποφώνηση στο επόμενο κομμάτι. Ή θα σας κάνω από τώρα. Τέλος πάντων, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.